Είμαι προ όλου του συνέλληνε, προ όλου του αγωνιστέ μου, τα αδέρφια μου, του πολεμιστέ μου. Βλέπω επιστολέ τελευταίε μέρε που στείλουν συλλόγοι κριτικοί, παλικάρια, οι μακεδονικοί συλλόγοι. Μη δώστε το όνομα τη Μακεδονία, θα έχετε να κάνετε μαζί μα. Απειλούν. Ουσιαστικά δεν απειλούν οι άνθρωποι. Απλά φωνάζουν. Ρε παλικάρια, όλοι οι σύλλογοι των Μακεδόνων, και όλοι οι σύλλογοι των κριτικών, και όλοι οι σύλλογοι όλη τη Ελλάδο απανταχού τη γεία όπου και αν βρίσκεστε, τι ανοιχτή επιστολή να στείλετε. Δηλαδή, πώ θα την έδινε κλειστή. Αυτή η έκφραση την έχουν βγάλει οι δημοσιοκάφροι. Ανοιχτή επιστολή. Και κλειστή να τη στείλει, θα την ανοίξει να τη διαβάσει. Αυτή είναι μια έκφραση γελία. Για μένα. Αλλά όχι ότι προσβάλλει εσά. Δεν πάνε να στείλει ανοιχτή. Δεν πάνε να στείλει κλειστή. Δεν πάνε να τη στείλει όπω θέλει. Αυτοί τα έχουν πουλήσει εδώ και χρόνια. Με φεκ έχουν πουλήσει το όνομα Μακεδονία και όταν διαφημίζανε Όλο ο πλανήτη από τον ΟΙΕ που δεν πήρε θέση το Υπουργείο Εξωτερικών γιατί ήταν οι ανθέλινε επάνω και πάντα είναι ανθέλινε στη βουλή σου και στι θέσει εξουσία όπω έχουν καπηλευτεί από την αρχή του νέου συντάγματο τη Ελλάδα και την έναρξη του ελληνικού κράτου. Όταν λοιπόν διαφημίζανε όλο ο πλανήτη ότι αυτό λέγεται Μακεδονία, το κρατηδιάκι και η Γερμανία έλεγε Να η Μακεδονία, η στον ΟΗΕ έλεγαν Να η Μακεδονία, οι ευρωβουλευτέ σου και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έκανε τίποτα, συμφωνούσε. Αλλά αυτό το άφησε 20 χρόνια και ο κόσμο έχει μάθει ότι αυτό το κράτο λέγεται Μακεδονία, αυτό το χωράφι λέγεται Μακεδονία και η μπάτσια ακόμα στο δρόμο τη Βουλγαρία και ε, ε, της τη Γερμανία, άμα το θέλετε, το λένε Μακεδονία. Γιατί έτσι το έχουν προβάλει τα κανάλια, αλλά όταν τα κανάλια το λέγανε και η. Ξένοι διευθυντέ εταιριών τη Γερμανία, τη Γαλλία, του Βελγίου, το λέγανε Μακεδόνια, το Υπουργείο Εξωτερικών, οι Εβραίοι που σαν το εκεί μαζεμένοι, κάνανε πλάκα, γελάγανε. Τώρα λοιπόν αυτό έχει στερεωθεί και σήμερα φωνάζει που θα το δώσει ο Τσίπρα, θα το δώσει τι. Αγαπητέ συνέλληνά μου, άκουσε Η προδοσία είναι πολλά χρόνια πριν. Και είναι από πολλά παιδιά, δεν είναι μόνο από αυτά που βλέπει. Είναι όλα μαζί. Στην ελληνική σου στη βουλή δεν υπάρχει κάτι ελληνικό εκεί μέσα. Και αν υπάρχει ελληνικό αίμα, έχει γίνει τόσο μασόνος, έχει γίνει τόσο βάρβαρος, είναι τόσο απέναντι σε σένα και στα συμφέροντα του ελληνισμού και της Ελλάδας μας, που δεν το φαντάζεσαι, είναι πιο βάρβαρος από αυτούς. Δεν έχει μείνει κάτι καθαρό εκεί μέσα. Εδώ και αρκετά χρόνια και πολλέ σειρέ βουλευτών, άρα δεν πάνε να στείλει όσε επιστολέ θέλετε. Δεν θα κάνετε τίποτα. Αυτό που πρέπει να κάνετε όλοι όμω είναι να συστρατευτούμε όλοι. Να συστρατευτείτε όλοι τα παλικάρια στην ελληνική Συνέλευση, στην Ελληνική Λεωφόρο, να πάρουμε την εξουσία, να πάρουμε την πολιτεία μας, να πάρουμε τη βουλή μας, να πάρουμε τη ζωή μας και την Ελλάδα μας στα χέρια μας. Αυτό μπορείτε να κάνετε ρε παλικάρια. Τι ανοιχτή επιστολή και κλειστή, στείλε όσες θέλεις. Στείλε και με βουλοκαίρι, στείλε και λουλούδι μέσα και τα έχουν δώσει. Αλλά όταν τα δίνανε, η κυβέρνησή σου, και η σύνθεση τη Βουλή τότε ήταν ανύπαρτη. Γιατί ήταν πάλι οι Διαρθέλινε. Πάλι οι δοσύλλογοι, Πάλι οι προδότες Και δεν έκαναν τίποτα. Και κάποιοι που μπορούσαν να κάνουν, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Και ήταν σκαλωμένοι. Όλο αυτό. Όλο αυτό το μόρφωμα που βλέπει. Από γενιά σε γενιά, από τετραετία σε τετραετία. Γίνεται όλο και πιο ζωηρό. Γιατί όλο φτάνει σε ένα σχέδιο. Και όλοι αυτοί εκτελούν μια διαταγή. Μια εντολέ των αφεντικών του. Και αν δεν το κάνουν, δεν μπαίνουν εκεί. Άρα λοιπόν. Ο μονόδρομος είναι ένας. Δεν υπάρχει άλλος. Κατάλαβέ Πρέπει να ενωθεί εδώ και τώρα. Και να μην στείλει καμία ανοιχτή επιστολή. Να έρθει γρήγορα. Να πάρουμε την κυβέρνηση στα χέρια μα. Να πάρουν οι Έλληνε την κυβέρνηση. Όλοι οι Έλληνε να συστρατευτούν στα γραφεία και στον τεράστιο αγώνα τη απελευθέρωσή μα. Και μόλι πάρει τη Βουλή, στην Ελληνά μου, όλα αυτά τα παιδιά σου υπογράφω από τώρα, μα θέλει ότι θα τα βλέπετε όλοι μαζί, όλοι εσεί και οι μακεδονικοί συλλόγοι και η, η κριτικοί, αλλά και όσοι σύλλογοι θέλετε, μισή ώρα την ημέρα στο κελί του. Μόνοι σα. Επί ίση Όχι τώρα αυτό να είναι με 5.000 αστυνομικού. Και το μέγαρο μαξί μου και να πηγαίνει από γουστάρι και να σου πουλάει τη Μακεδονία, το όνομα, το πνευματικό δικαίωμα, το παιδί, το αίμα, τη ζωή, το μέλλον, τη γη. Του αρχαίου σου τόπου, του προγόνου σου, τα έχουν πουλήσει όλα αν δεν κάνουμε εμεί. Εμεί είμαστε. Αυτοί δεν υπάρχουν. Αυτοί είναι εκεί επειδή δεν του θέλει εσύ. Με μεγάλε μοχλεύσει και αλχημίε κάθονται σε αυτέ τι θέσει πολλά χρόνια. Και επειδή εσύ σε έχουν φέρει σε αυτό το σημείο, ώστε να μην ασχολείσαι με τα κοινά. Αυτοί θα κάνουν. Και σου έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο στάτο, ότι υπάρχει ένα στάτο πολιτικό. Αν βγάλετε με ωραίε φωτογραφίε το τι υπάρχει εκεί μέσα στη Βουλή και δείτε τα μούτρα του και δείτε και τα μυαλά του, θα σου πω εγώ ποιο είναι το στάτο θα δείτε πώ οι άνθρωποι είστε έξω με πολύ καλό μυαλό, με δομές, με αξίες και με πολύ καλά υλικά, συμπαντικά φτιαγμένοι. Και όχι αυτά τα μπροθρολήματα που είναι εκεί μέσα. Βγάλτε ένα σας ασχοληθείτε ένα συνέλληνα, να βγάλετε φωτογραφίες στο τι υπάρχει μέσα στη Βουλή. Να τη βγάλετε στα καλύτερά τους. Βγάλτε μωρέ φωτογραφίες να μας δείξουν το στάτος μορταζόα και αυτοί οι δημοσιοκάφοι που μας μιλάνε για στάτους. Να δούμε ποιο είναι το στάτους ρε παιδιά, τη στασίας. Κάτι άλλε που είναι εκεί μέσα, κάτι άλλοι που είναι εκεί μέσα. Βάλτε μου ωραία το στάτου έξω να τα δούμε, να μας πούνε ποιο είναι το status που έχουνε. Αν υπάρχει στάτου πολιτικού και το τι λέει ο καθένας, να κρίνουμε κι εμείς το status. Να δούμε ποιο είναι αυτό το status, το σταθερό, γιατί υπάρχει ένα σταθερό επίπεδο status. Για να το δούμε. Συνέλληνες μου δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ό,τι έχουν κάνει, ό,τι έχουν ξεπουλήσει, ό,τι έχουν υπογράψει, με τρία μνημόνια, με τέσσερα, με πέντε, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Κάντε ό,τι θέλετε. Ούτε όνομα μπορούν να δώσουν τίποτα. Ένα είναι. Να συστρατευτεί, να μαζευτεί. Έχουν γίνει μηνύσει σε σχά τη προδοσία. Από την κυβέρνηση του Σαμαρά. Και δεύτερον, πρέπει να γίνουν κι άλλε. Για όλα αυτά που κάνουν και για όλε τι προδοτικέ τάσει. Τεράστι... Στον τεράστιο πολιτισμό των Ελλήνων. Στα τεράστια πνευματικά δικαιώματα των Ελλήνων. Με τόσο απίθμενο θράσο. Που εσεί στέλνετε τα νηστή επιστολή. Πρέπει να στείλετε όλε τι Αλλά ωστόσο να συστρατευτείτε. Μηνύσει σε σχά τη προδοσία. Να θυμάστε όλοι οι Έλληνε, με, το που δικαστούν όλοι αυτοί για εσχάτη προδοσία, ό,τι έχουν υπογράψει είναι προϊόν προδοσίας. Δεν ισχύει. Αυτό ο νόμος είναι ακόμα και στον ΟΗΕ. Δηλαδή είναι σαν τους, είναι σαν τα πολιτεύματα, πολιτεύματα. Είναι σαν τι δικτακτορίε που δεν ισχύει το διάταγμα του δικτάκτορα γιατί είναι δικτάκτορας. Που σημαίνει εφόσον έχει αισχάτη προδοσία, εάν κριθεί ότι είσαι κάτω από εσχάτη προδοσία, ό,τι έχει υπογράψει, ό,τι έχετε ψηφίσει, ό,τι γελιότητα έχετε κάνει, δεν ισχύει. Δεν έχουμε χάσει ακόμα τίποτα. Δεν έχει χαθεί σπίτι, δεν έχει χαθεί περιουσία, δεν έχει χαθεί κυριαρχία, δεν έχει, δεν έχει χαθεί οικονομία. Τίποτα δεν έχει χαθεί. Εσύ, μωρέ, είσαι χαμένο, συνέγινά μου, έχει χάσει τον δρόμο σου. Βρέσε γρήγορα τον δρόμο σου και θα σου αποδείξω ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ούτε Ευρωπαίο, ούτε κανένα κερατάς, ούτε κανένα τοκογλύφος, ούτε κανένα φαν. Θα πιάσω τα φαν και θα τα γδάρω. Εγώ ξέρω καλά ποιο είναι φορτωμένο και ποιο είναι άφραγκο. Ποια Ευρωπουτάνα έχει, δεν έχει χρήματα και έρχεται με δανεικά και μου έχει πάρει τη γη και θα σου πω εγώ αν πήραν τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια που τα πουλήσαν στο Φράπορτ, στην Φράπορτ, σα λέω στι μου ότι δεν πλήρωσε η Φράπορτ. Έκανε συμβιβασμό με αυτά που χρωστάμε, λέει, στην Ευρώπη. Μα δεν χρωστάω στην Ευρώπη, αφού την πληρώνω. Δεν χρωστάω τίποτα στην Ευρώπη. Το χρέο μα είναι ψεύτικο. Έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τα πάντα και αυτοί πουλάνε τα αεροδρόμια χωρί να πάρουν λεφτά κλείνοντας μέρος του χρέους, από αυτά που χρωστάμε, τα ψεύτικα που δεν χρωστάμε. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν πειράζει. Επειδή θα πρέπει να έρθει μια ώρα να τα καταλάβεις και για να τα καταλάβεις πρέπει να συστρατευτείς. Να μπεις μέσα στα γραφεία σου. Να πάρουμε την Ελλάδα μας. Και όλα αυτά, όλα αυτά τα γελία διατάγματα κατά της πατρίδας μας, κατά της οικονομίας μας, κατά της ζωής μας, κατά της εθνικής μας κυριαρχίας δεν έχουν δώσει τίποτα. Με μια δίκη που η ελληνική κυβέρνηση θα τα πάει όλα σε ένα αίμα σε μία δίκη για εσχάτη προδοσία, ό,τι η διάταγμα έχει βγει ακυρώνεται, γιατί ό,τι έχει υπογραφεί είναι προϊόν εσχάτης προδοσίας. Αυτά κινδυνεύουν πολύ τώρα και για να κινδυνεύσουν περισσότερο πρέπει να δουν το λαό. Όσο υπάρχει ο λαό, όσο υπάρχουν οι πολίτε, δεν μπορεί να πτωχεύσει ένα κράτο. Πτωχεύει ένα κράτο όταν δεν έχει πολίτε. Εσεί είστε παρόν και πρέπει τώρα να δείξετε το τεράστιο μεγαλείο σα και το αριθμη... την αριθμητική υπερισχύ σα. Τώρα λοιπόν πρέπει να ανέβετε όλοι. Πρέπει να εμφανιστείτε όλοι στα γραφεία. Να ανοίξετε όλη η γραφεία. Να μπείτε στο λεω... στη λεωφόρο τη Ελλήνων Συνέλευση. Εδώ και τώρα. Συστρατευτείτε, ενωθείτε και θα δείτε ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί. Η δύναμη, η εξουσία θα είναι στα χέρια σου. Τώρα τα έχουν αυτοί και εσύ στείνει επιστολέ. Ανοιχτέ, κλειστέ. Εγώ κάνω ηχητικά. Εγώ θα μιλάω. Εσύ θα κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει γιατί είσαι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί από εκεί είναι το Πασόκ, γιατί από εκεί είναι ο Πάοκ, είναι ο Ολυμπιακό. Από εδώ είναι ο Χριστό, από εκεί είναι οι Βαφτιστέ, από εκεί είναι οι Μουσουλμάνοι. Ρε, δεν καταλαβαίνει ότι το θέμα είναι του ανθρώπου. Θέμα τώρα είναι του ανθρώπου και τι του Έλληνα. Συστρατεύεσαι τώρα. Αν θε να ονειρευτεί, το τι μπορεί να κάνει σε αυτά τα παιδιά τα οποία σε έχουν φέρει σε αυτή τη θέση, έχει ένα θέμα. Ένα λόγο. Ένα. Ένα μονόδρομο. Να ενωθεί στην Ελλήνων Συνέλευση. Ενώνεσαι τώρα στην Ελλήνων Συνέλευση μέχρι το τέλο. Αυτοί δεν θα αντέξουν. Δεν μπορούν να ξαναπάρουν κυβέρνηση. Δεν του θέλει κανένα. Του ηχαίνεται όλο ο κόσμο και απλά του ανέχεται. Γιατί του ανέχεσαι εσύ. Και αυτό πρέπει να το τελειώσει εσύ. Και για να το κάνει, θα πρέπει να σε στρατευτεί, να γίνει ένα νούμερο, μια οροθιά, ένα σώμα. Για να πάρει την κυβέρνηση στα χέρια σου τώρα. Πάρε την ελληνική κυβέρνηση στα χέρια σου τώρα. Γιατί εγώ θέλω αυτό που θέλετε όλοι. Αυτοί δεν θέλουν αυτό που θέλουμε όλοι. Αυτοί θέλουν απλά το βιασμό σου, τον αφανισμό σου. Γιατί γι' αυτό πληρώνονται. Και γι' αυτό ζουν. Και γι' αυτό μεγάλωσαν. Και εκεί που μεγάλωσαν. Δεν είσαι μόνο σου. Είμαστε όλοι μαζί. Συστρατεύεστε όλοι στην Ελληνική Συνέλευση. Ελάτε να πάρουμε την πατρίδα στα χέρια μα. Και αυτά τα παιδιά, σα είπα, όλα μαζί. Όσα είναι υπόλογα, μισή ώρα ο καθένα στο κελί μαζί του. Αν θες αυτό το όνειρο, έλα μαζί μα να το τελειώνουμε για ό,τι έκαναν και για ό,τι δεν έκαναν που έπρεπε να κάνουν. Αγωνιστικού χαιρετισμού. Μέχρι το τέλο.